Εκκλησία, την Ορθόδοξη πίστη, την πατρίδα μας, το έθνος μας και την οικογένεια. Αυτές τις όμορφες αξίες του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, που άλλοι τις καπηλεύονται και άλλοι τις πολεμούν, ο Γιώργης Μαθιούδης τις έδωσε στην πιο αυθεντική έκφρασή τους, στην έκφραση της καρδιάς του που χτυπούσε στους παλμούς αυτών των αξιών. Ο Γιώργης Μαθιούδης είναι πιστός ορθόδοξος χριστιανός. Χρησιμοποιώ ενεστώτα χρόνο, γιατί αυτή τη στιγμή από μια προσωρινή ζωή πορεύεται για την αληθινή. Είναι πιστός ορθόδοξος χριστιανός, όπως έδειχνε με την τακτικότατη παρουσία του στον ιερό μας Μητροπολιτικό Ναό, ούσης οψίας από πολύ πρωί, με την συμμετοχή του στα ιερά μυστήρια, με την αγάπη του για τις εκκλησιαστικές μας εκδηλώσεις, με την υπηρεσία του στο Συμβούλιο του Μητροπολιτικού Ναού και των άλλων εκκλησιαστικών ιδρυμάτων. Ο Γιώργης Μαθιούδης είναι ορθόδοξος χριστιανός, γιατί αυτή την πίστη της Εκκλησίας την πόλιασε στα αναρρύθμιτα παιδιά που παλαιότερα ή και τώρα βρέθηκαν κάτω από τις οδηγίες του ή μέσα στην αγκαλιά του. Στα παιδάκια, όπως εχθές εύστοχα μου είπε ότι ήταν η μέρημνά του, η σύζυγός του. Φρόντισε για τα παιδάκια. Η δεύτερη μεγάλη έφεσή του ήταν για την πατρίδα μας. Για την πατρίδα μας με την αξία της και την ιστορία της. Ο ίδιος όντας ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας, ο ίδιος φορέας αυτών των αξιών. Τα στραβά και τα σωστά, δείχνοντάς μας το κοινό του, μεταφέροντάς μας την έννοια που όλοι μας πρέπει να έχουμε για τον τόπο μας και για τους γύρω μας. Είναι δυστυχώς αυτή η ώρα που σε βλέπουμε εδώ ανάμεσά μας για τελευταία φορά. Ο Θεός αποφάσισε να σε πάρει κοντά του. Θέλησε ο Θεός να κρατήσει εκεί δίπλα του, μας δίνει τους αγαπημένους τους δικούς σου, τους δικούς μας, τους δικούς του. Και είμαστε εδώ συναγμένοι όλοι εμείς που μας γνώρισες και μας αγάπησες, παιδιά, μοιάστηκες για εμάς όταν μεγαλώσαμε και με το παράδειγμά σου μας κατεύθυνες ως ενήλικες πια να κάνουμε πράξη αυτό που προσεκτικάμε μικροί. Να αγαπούμε τον Θεό και την πατρίδα και να βοηθάμε κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση. Τέτοιοι άνθρωποι σαν εσένα, που είναι πάντα λιγοστοί, λείπουν τόσο πολύ σήμερα από την κοινωνία μας. Χείωσε ευγνωμονή, γιατί σε όλη σου τη ζωή νοιάστηκες να φτιάξεις ανθρώπους χρήσιμους για τον τόπο, στην δουλειά, στην οικογένεια, στην εκκλησία, παντού. Αυτοί οι άνθρωποι που διασπαρμένοι σήμερα στα πέρατα του κόσμου, σε επιμονεύουν και έχουν αφήσει σε εμάς το θλιβερό καθήκον να σε καταδώσουν. Ο Γιώργος Μαθιούδης ήταν άνθρωπος που βιαζόταν για τους ανθρώπους που αποτελούσαν την κοινωνία γύρω του και αυτή την έννοια την έκανε καθημερινή πράξη. Για όλους, κάνοντας πέρα τις κυκλίες, συμφιλιώνοντας, επιβραβεύοντας, μαθαίνοντάς μας την πράξη και θα πει να ζούμε όλοι μαζί. Τούτη πόλη, το τόπο, τόσο τόπος, τούτη κοινωνία, σε ευχαριστεί για αυτό. Η οικογένειά σου πρέπει να είναι περήφανη για εσένα και εύχομαι ο Θεός να τους βοηθήσει και να τους δίνει κουράγιο. Γιατί η απώλεια, αν εμείς την νιώθουμε βαριά, για εκείνους είναι πολύ πέρα από αυτό που μπορούμε να νιώσουμε. Η ελπίδα της Ανάστασης και η καρδιά που δίδαξες, ας την απαλύνει. Ο Θεός να σε αναπαύσει από την Ευρώπη και εμείς υποσχόμαστε ότι με την ευχή σου που είδε του Θεού θα κάνουμε πράξη την υπόσχεσή μας, εμπνεώμενη από το παράδειγμά σου. Του αρχηγού για όλους εμάς που τον γνωρίσαμε από μικρά λιγόπουλα μέσα στις λέσκες, σαν πρόσκοπες στην προετοιμασία των δράσεων και των κατασκηνώσεων στο Εγιβάρι και στο Μάναμο, σαν αντινευτές, σαν νέοι ή μεγαλύτερη σε ηλικία βαθμοφόροι,
να μας συμβουλεύει και να μας καθοδηγεί με τη χαρακτηριστική ηχιότητα των Κυριακάκη. Ήταν ο άνθρωπος που βλέπαμε στον δρόμο ή στον μπαλκόνι του σπιτιού του, όποτε μπαίναμε ή μπαίναμε στους χώρους γύρω από την Εκκλησία του Χριστού και άσπαστε το βλέμμα του, όποτε έβλεπε τους νέους βαπτιστώρους μαζί με τα παιδιά μας να ετοιμάζουν τις καλοκαιρινές κατασκηνώσεις. Ήταν ο πρόσκοπος που αποτελούσε το συνδετικό πρίκο μεταξύ της πρώτης γενιάς των προσκόπων ισχύου, μεταφέροντας το ήθος, τα διδάγματα και τις εμπειρίες τους σε εμάς σήμερα και στις γενιές που έρχονται. Η προσκοπική ζωή του Γιώργη Μαθηγούδη δεν σταμάτησε ποτέ. Θα συνεχίσει το προσκοπικό σύστημα των Αγγέλων μαζί με τον πατέρα του, τον Παν, τον Γιώργη, τη Σούλα, τον Παπαγιώργη και τόσους άλλους. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, έχοντας αναγνωρίσει το έργο της υπηρεσίας που προσέφερε για μια ολόκληρη ζωή στο γιώργο και ελληνικό προσκοπισμό, ο Γιώργης Μαθηγούδης του είχε απομείνει εν ζωή όλες τις αναγνωρίσεις μέχρι και την ανώτατη διάκριση του προσκοπικού παρασύνου του Αγίου Φοίτηκα και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων εξέδωσε το παρακάτω ως ψήφισμα. Αγαπημένα κύριε Γιώργο, η λέξη κύριε περιέχει πολύ μεγάλη σημασία απευθυνόμενη στο δικό σου πρόσωπο και ειδικότερα κάθε γράμμα αυτής της λέξης απόλυτα ξεχωριστά. Βαρύ το άγγελμα της σύνησης, της απώλειας και της φυγής του. Μιας φυγής πολύ διαστημής, πολύ σύντομης και με έναν τρόπο εντελώς αναπάντητο. Για όσους σε γνώρισαν, ήταν μια αρμοσιά στο στομάχι με ασύλληπτη δύναμη. Προσωπικά, έχοντας τη μεγάλη και ξεχωριστή τιμή, θα σε γνωρίζω από πολύ μικρή ηλικία και εγώ και η οικογένειά μου. Και ξέροντας πόσο περήφανος πραγματικά και αληθινά ήσουν τόσο εσύ όσο και αγαπημένη οικογένειά σου, για την διαδρομή τη δική μου. Μια διαδρομή την οποία την γνώριζες πάρα πολύ καλά και μάλιστα στα δύσκολα, στα πέτρινα χρόνια, τα χρόνια εκείνα που το ανασκήψει κάποιος άνθρωπος πάνω σε προβλήματα συνανθρώπων του, δεν ήταν και τόσο εύκολο. Σκέφτηκα πάρα πολύ αν θα έπρεπε να αποτυπώσω έναν λόγο σε γραπτό κείμενο. Όμως, η αλήθεια δεν αποτυπώνεται πάνω σε σελίδες χαρτιού. Η αλήθεια βγαίνει από την ψυχή, περνάει τις ψυχές και ξαναεπιστρέφει στην ψυχή. Και η δική σου μνήμη, οι δικές σου πράξεις, η δική σου στο πέραμα των χρόνων, στο πέραμα αυτής της ζωής,